Γαλλίας, ουσιαστικά στην οικία του Άγκαμαρ. Μια συνοικία που είπαμε τόσο από τον Σεπτέμβριο είναι μία από τις πλημμυρισμένες συνοικίες και έρχεται τώρα μετά από λίγους μήνες να αποδειχθεί πόσο ανίκανο είναι το επιλεκτικά αυτό ανίκανο κράτος, όπου δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ουσιαστικής πυροπροστασίας. Τα χρήματα τα οποία το ίδιο το Υπουργείο δίνει στο Δήμο της Λάρισας είναι ψίχουλα, πρόκειται για 45.000 ευρώ. Όλο αυτό το διάστημα επανειλημμένως έχουμε κάνει νήξεις στη Δημοτική Αρχή και στα αρμόδια όργανα ώστε να προχωρήσουν στον καθαρισμό των κοινών και εκμεταλλών χώρων των οικοπαίδων. Η περιοχή εδώ είναι επικίνδυνη γιατί έχει εργατικές κατοικίες. Δίπλα είναι ένα μεγάλο χώρος, ένα άλσος στο Μεζούρλο και ταυτόχρονα από πίσω βρίσκεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Φαίνεται η πυρκαγιά να ελέγχεται, να έχει ελεγχθεί, όμως υπάρχει άμεσος κίνδυνος το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπαμε φυσάει προς την πλευρά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του ΤΕΙ. Απαιτούμε να πάρθουν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα, να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσουν κατοικίες, να μην κινδυνεύσουν υποδομές της πόλης.